αγάπη μια ζωή που σπαρτεραίει. Είναι μια μάνα που την πνίγει ο καημός. Ελπίδα και σασμός μέσα από την καθηλωτική ερμηνεία του κριτικού καλλιτέχνη Ηλία Παλιουδάκη. Είναι το αίμα που δακρύζει και ο Θεός. Του ερμηνευτή που έδωσε άλλη διάσταση στη μουσική που πλαισιώνει την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Σασμός, μέσα από την οποία γίνεται ευρύτερα γνωστή η κριτική μουσική παράδοση. Καλωσορίζουμε τον Σασμό εδώ στο Ηράκλειο στην πύλη Βηθλεέμ. Καλωσορίζουμε τον Ηλία τον Παλιουδάκη, ο οποίος είναι ένας από τους πρωταγωνιστές του Σασμού. Είναι το ριζίδικο του Σασμού. Θέλαμε πολύ να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και να τον κάνουμε να περάσει όμορφα με αυτή την ωραία βραδιά. Το μήνυμα είναι ελπίδα και σασμός, που σημαίνει ελπίδα στον κόσμο, συμφιλίωση, κάτι το οποίο όλος ο κόσμος το έχει ανάγκη μετά από τα όσα έχουμε περάσει. Παίξε λίρα μου, στο στήθος μίλα μου. Η συναυλία με τη μουσική της σειράς, ριζίτικα και διασκευασμένα κομμάτια από το γνωστό κριτικό καλλιτέχνη, πραγματοποιήθηκε στην πύλη Βηθλεέμ με πρωτοβουλία του Αθλητικού Σωματείου Καλλιπάτηρα και τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Πραγματικά μπόρεσα μέσα από αυτό και έβγαλα στοιχεία του εαυτού μου. Θέλω να πω με αυτή την, ευκαιρία ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο Τερζή, τον άνθρωπο ο οποίος είναι ο εμπνευστής, είναι ο άνθρωπος που έχει δώσει όλα αυτά τα φόντα και τις όμορφες μουσικές και μπορούμε τέλος πάντων εμείς οι καλλιτέχνες και ξετυλίγουμε αυτό που αγαπούμε. Στη μουσική του Νίκου του Τερζή, στα λόγια του Γιάννη Κότσιρα, σε λόγια δικά του, με δικά του κομμάτια και περιμένουμε όλοι να περάσουμε όμορφα, δυνατά, γεμάτα ελπίδα και σασμό. Αφηγητής της βραδιάς, ο επίσης πρωταγωνιστής της σειράς Ζαχαρίας Κεφαλογιάννης, ο οποίος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο φιλανθρωπικό χαρακτήρα της εκδήλωσης. Ο Σασμός είναι κάτω από τη σκέπη του φιλανθρωπικού σκοπού της Καλλιπάτηρας. Σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο, σήμερα ο σκοπός είναι διπλός. Θα δώσουμε μουσική και με την καρδιά μου που αισθάνομαι και που νιώθω κι εγώ να τραγουδήσουμε για ένα ακόμα σκοπό σοβαρό για τις Καλλιπάτηρες που ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχουν κάνει στο Ηράκλειο και σε ολόκληρη την Ελλάδα.